αν έπρεπε, αγαπητοί μου, να μιλάμε για μια ανανέωση και βελτίωση των μελών των αγιογραφικών κύκλων που εσείς τυχαίνετε να είστε κυκλάρχησες, κυκλάρχε, τι θα είχαμε να προτείνουμε? Είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω όλους μας ενδιαφέρει. Όπως θα έλεγε ένας εκπαιδευτικός, πώς μπορώ να ανεβάσω τη στάθμη της τάξεώς μου, είτε της πρώτης δημοτικού είτε της τρίτης λυκείου, δεν έχει σημασία. Πώς μπορώ λοιπόν να βελτιώσω την στάθμη, να την ανεβάσω? Και βέβαια δεν πρέπει να μας διαφεύγει, και αυτό θα παρακαλέσω πολύ να το συνειδητοποιήσετε, ότι οι αγιογραφικοί κύκλοι συμβάλλουν στην ανάπτυξη της πνευματικότητος των μελών της Εκκλησίας. Είναι δηλαδή ότι τα φροντιστήρια για τους μαθητές που πάνε στο δημόσιο σχολείο, είναι εδώ οι αγιογραφικοί κύκλοι, διότι από εκεί θα βγουν πνευματικότεροι άνθρωποι, οι οποίοι βεβαίως θα βοηθήσουν την Εκκλησία στην οποία ανήκουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι αγιογραφικοί κύκλοι είναι απαραίτητοι. Είναι τα επιμέρους μικρά φροντιστήρια που βελτιώνουν τα μέλη της Εκκλησίας. Γι' αυτό εκείνοι οι οποίοι στρέφονται εναντίον των αγιογραφικών κύκλων, εναντίον, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και μάλιστα πολλές φορές να είναι και εκκλησιαστικοί παράγοντες, είναι ακατανόητον πράγμα. Σημαίνει δεν μελέτησαν τίποτα, δεν ξέρουν τίποτα. Έτσι λοιπόν οι κύκλοι πρέπει να αυξάνουν και αριθμητικώς και να ανεβαίνουν ποιοτικώς, διότι ουσιαστικά δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να καλλιεργούν τα μέλη της Εκκλησίας, δηλαδή το σώμα του Χριστού. Υπάρχει ένα θαυμάσιο θεμέλιο, γιατί θα μπορούσε κανείς πολλά θεμέλια να αναφέρει στο ποιμαντικό έργο, αλλά ένα θα σας πω τώρα, που είναι του Ιερού Χρυσοστόμου. Και πάνω σε αυτό το θεμέλιο, θα το δείτε στη συνέχεια, θα καταφύγουμε εις τον Απόστολον Παύλον για να το αναπτύξουμε και να το δούμε από πολύ κοντά. Είναι το φιλήν και φιλήστε. Πρέπει για να πετύχω σε αυτό το έργο, το ποιμαντικό έργο, να αγαπώ αλλά και να αγαπώμε. Κάπου μάλιστα ο Απόστολος Παύλος δεν διαμαρτύρεται ότι εκείνος μεν αγαπά, δεν αγαπάτε όμως από τους Κορινθίους. Σεις λέγει όλοι χωράτε στη δική μου την καρδιά. Εγώ ένας δεν χωράω στη δική σας την καρδιά. Διαμαρτύρεται γι' αυτό. Είναι δηλαδή αυτό το φιλήν και φιλήστε του Ιερού Χρυσοστόμου. Χρησιμοποιώ βέβαια εδώ, όπως βλέπετε, τη λέξη θεμέλιων ποιμαντικής και τα λοιπά. Μη σας κάνει εντύπωση, διότι θα μου λέγατε ότι ο τίτλος αυτός, το όνομα αυτό, ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να δηλωθεί ότι υπάρχει ποιμένας και αυτός είναι κληρικός που ποιμένει το ποιμνιό του. Όχι, αγαπητοί μου, δεν έχει περιορισμό το ποιμένο. Μπορεί να ποιμάνει και ο κατηχητής. Θα μου πείτε, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι βοηθός του ποιμένος ο κατηχητής? Όχι, ασκεί ποιμαντική και ο κατηχητής. Και ο κυκλάρχης ασκούν ποιμαντική. Τη στιγμή που βοηθούν τα μέλη να γίνουν με συνείδηση ότι είναι χριστιανοί και ότι είναι μέλη του σώματος του Χριστού. Έτσι θα με δείτε εδώ και στη συνέχεια να χρησιμοποιώ το στοιχείο ή τον όρο ποιμένο, ποιμαντικό κλπ. Δηλαδή σας ανήκει. Κατά κάποιο τρόπο σας ανήκει. Δεν έχει σημασία αν είσαστε λαϊκά στοιχεία. Βεβαίως. Και έρχεται τώρα ο Απόστολος Παύλος
να μας δείξει ακριβώς αυτό το θεμέλιον που λέγεται αγάπη, πώς ακριβώς να το επιτύχουμε και εμείς, αν θέλουμε αυτήν την άνοδο των μελών, των κύκλων μας. Λέγει στην πρώτη προς Θεσσαλονικής, προσέξτε και που δεν το λέει, και που δεν το λέει, όχι με τα ίδια γράμματα, αλλά με τα ίδια νοήματα. Ακούσα τι λέει λοιπόν στην πρώτη προς Θεσσαλονικής, στο δεύτερο κεφάλαιο, στον 8ο στίχο. Ούτως ομοιρώμενοι ημών, ευδοκούμεν, μεταδούνε ημίν, ου μόνον το Ευαγγέλιον του Θεού, αλλά και τα σε αυτόν ψυχάς, διότι αγαπητοί ημίν γεγένιστε. Αδάμας, Μέγας, ούτως ομοιρώμενοι. Να κάνουμε μία εξήγηση σε αυτή τη λέξη. Είναι του ρήματος ομοίρεστε, το μη με έψιλον γιώτα, το πρώτο με όμικρον. Ομοίρεστε, το παρέμφατο σας είπα. Ομοιρώμενοι, εξηγεί ο Θεοφύλακτος και λέγει, ημών, ομοιρώμενοι ημών, του τέστη, προσδεδεμένοι ημίν και εχόμενοι ημών, παρά το ομού και το ήρω, έψιλον γιώτα, ήρω, που θα πει, όχι κόμμα, συμπλέκω. Δηλαδή, να το πούμε έτσι με μια εικόνα. Αχ, να έρθουμε, να συμπλακούμε, δηλαδή να σας αγκαλιάσουμε. Και να δείξουμε με την συμπλοκή μας αυτή πόσο σας αγαπούμε. Ωραίο αυτό χωρίο, πολύ ωραίο. Στους Φιλιππησίους, αλλά εκεί με άλλες λέξεις δείχνει αυτό πόσο τους αγαπάει και λοιπά και λοιπά. Είναι, θα λέγαμε, η προσωπική σφραγίδα του Αποστόλου Παύλου ως ποιμένος. Ξέρει τη δουλειά του, είναι και θεοφώτιστος και ξέρει ότι μόνο εάν φτάσει στο σημείο αυτό θα μπορεί να επιτύχει το ποιμαντικό του έργο. Μπορείτε να φανταστείτε, εγώ πολλές φορές το αναλογίζομαι, σε αυτόν τον αρχαίον κόσμο να προβάλλεις το Ευαγγέλιο, το κρίνετε ότι είναι εύκολο ή ότι είναι δεδομένο? Τι, από πού δεδομένο? Σήμερα έχουμε χριστιανούς και δεν μπορούμε να τους κερδίσουμε για να γίνουν πνευματικότεροι, όχι μέσα σε αυτόν τον αρχαίον κόσμο, τον ανήθικο, ειδωλολατρικό, με ποικίλα χαρακτηριστικά για να κερδιθούν οι άνθρωποι. Δεν ήταν λοιπόν μικρό το έργο, εάν δεν έδινε κανείς πραγματικά πολύ αγάπη. Τι λέει εδώ? Τόσο πολύ σας αγαπούμε ώστε ευδοκούμε. Θέλουμε, το ζητάμε. Το ευδοκώ βέβαια με την καλή σημασία. Μεταδούνε ημίν, να μεταδώσουμε σε εσάς όχι μόνο το Ευαγγέλιο του Θεού, όπως θα έκανε ένας δημόσιος υπάλληλος που πηγαίνουμε να εξυπηρετηθούμε στο γραφείο του, να μας εξυπηρετήσει, να μας δώσει ένα πιστοποιητικό, να εξυπηρέτησε τέλος πάντων να μας κάνει, αλλά και τα σε αυτόν ψυχάς, αλλά να σας δώσουμε ακόμα και τις ψυχές μας, γιατί είσαστε σε εμάς αγαπητοί. Ποιος υπάλληλος θα ήθελε να δώσει την ψυχή του, σας ερωτώ, την ψυχή του σε εκείνον που μπαίνει, τον πολίτη που πάει στο γραφείο του να τον εξυπηρετήσει? Απλώς καθηκοντολογικά τον εξυπηρετεί. Και μακάρι να ήταν και έτσι τα πράγματα, γιατί ούτε και αυτό δεν υπάρχει πολλές φορές. Εδώ τι λέει ο Παύλος? Όχι μόνο το Ευαγγέλιο, αλλά και τα σε αυτόν ψυχάς. Είναι κάτι πραγματικά πάρα πολύ καταπληκτικό. Αυτές λοιπόν πρέπει να είναι οι σχέσεις ποιμένος ποιμενωμένου, κυκλάρχου κυκλαρχήσεις και μελών του κύκλου. Αυτή πρέπει να είναι οι σχέσεις. Πιστεύω δεν θα διαφωνείτε. Έτσι λοιπόν θα πάρουμε από μία ομιλία τροχοντινά του Παύλου, που είναι γεμάτη, πραγματικά γεμάτη, καταγεμάτη αυτή η ομιλία του,
με αυτά τα στοιχεία που δείχνουν την αγάπη του. Ο Παύλος γυρίζει από την Ελλάδα, είναι η τελευταία του περιοδία των ελλαδικών χώρων, επιστρέφει και βιάζεται να φτάσει στα Ιεροσόλυμα, αν ήταν δυνατόν, και την ημέρα της Πεντηκοστής. Τούτο διότι ήθελε να βρει κόσμο την ημέρα της Πεντηκοστής, κόσμο δηλαδή κατά το εβραϊκό, είναι η Πεντηκοστή η εβραϊκή, για να τους κάνει κήρυγμα. Εκεί βέβαια και συνελήφθη και μετά οδηγήθηκε, αφού πήγε, έμεινε δύο χρόνια φυλακισμένος στο χώρο της Παλαιστίνης, οδηγήθηκε στη Ρώμη κτλ. Πάντως δεν ξαναήρθε στην Ελλάδα, όπως θα το πει τώρα σε αυτή τη σύναξη που θα κάνει. Το πρόσωπό μου, λέει, πια δεν θα το δείτε. Τι? Ήθελε να δει τους πρεσβυτέρους της Εφέσου. Σημειώσατε ότι η Έφεσος ήταν πρωτεύουσα της Ανθιπατικής Ασίας. Αυτό που λέμε Ανθιπατική Ασία, αυτό που λέμε Μικρά Ασία, αλλά όχι όμως και το εσωτερικό της, το οποίο θεωρείται απολύτιστο και τα λοιπά, αλλά ήταν τα παράλια της Μικράς Ασίας, όπου είχαν αναπτυχθεί και οι μεγάλες ελληνικές πόλεις. Πρωτεύουσα λοιπόν της λεγόμενης Ανθιπατικής Ασίας ήταν η Έφεσος, μεγάλη πόλη. Έμεινε 3 χρόνια εκεί ο Απόστολος Παύλος. Νίκησαν ένα χώρο, κάποιου λέει ρήτορος, διδασκάλου της ρητορικής, Τύρανος λέγεται, το όνομά του Τύρανος. Εκεί είχαν μαθήματα αυτός ο άνθρωπος, και τις πολύ άγονες ώρες, που ήταν 1, 2, 3 η ώρα το απόγευμα, μεσημέρι, που νιστάζει ο άλλος να ακούει, πήγαινε ο Παύλος, επί ενοικίου θα το λέγαμε, πήγαινε ο Παύλος να κάνει εκεί μαθήματα. Βεβαίως. Ήταν λοιπόν δυσμενής, θα λέγαμε, η ώρα, δεν τον επήραζε τον Παύλο. Ο Παύλος τους ακροατάς του ήξερε να τους ξυπνάει. Ας ήταν και μεσημέρι. Εκεί έκανε ομιλίες. 3 χρόνια κάθισε εκεί, στην Έφεσο. Μεγάλη πόλη. Σπουδαίο, θα λέγαμε, υποψήφιο μαντρί του Χριστού. Και είχε βέβαια και πολλούς πρεσβυτέρους. Για να μην καθυστερεί όμως, επειδή ευγιάζει το να είναι στα Ιεροσόλυμα την ημέρα της Πεντηκοστής, με το καίκι τους έφτασαν στην Μίλητον και από εκεί έστειλαν ανθρώπους να καλέσουν τους πρεσβυτέρους της Εφέσου για να τους μιλήσει, και χωρίς χρονοτριβή να παίρνει δρόμο να φεύγει για την Ιερουσαλήμ. Λοιπόν, εκάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εφέσου. Σας ξαναλέγω, πρέπει να είσαι αρκετοί. Και για να είναι δε και αρκετοί, χειροτονίες δικές του ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Πρέπει να ήταν πολύ σπουδαία η εργασία και σε έκταση στην Έφεσο. Και εκεί, ό,τι τους είπε, μα ό,τι τους είπε, μέχρι το τελευταίο «και», είχε μία ποιμαντική διάσταση. Γιατί τάχα, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κι εμείς. Μία επιλογή τώρα, από εκείνα που είπε ο Απόστολος Παύλος εις τους ποιμένας της Εφέσου, αυτό θα κάνουμε σήμερα. Και θα πάρουμε κάποια στοιχεία για να εδραιώσουμε και να αναλύσουμε, να καταλάβουμε τι σημαίνει ότι πρέπει να αναπτυχθεί αυτή η αγαπητική σχέση ανάμεσα εις τον Κυκλάρχη, την Κυκλάρχησα και τον κύκλο της, τα μέλη του κύκλου. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Λοιπόν, παίρνω μόνο μερικά σημεία. Αυτά βέβαια όλα είναι γραμμένα εις τις πράξεις των Αποστόλων. Εκεί μας καταγράφει στο 20ο κεφάλαιο ο Λουκάς. Και παίρνω, αγαπητοί μου, μόνο 6 σημεία. Αφήνω πολλά άλλα. Πρώτο σημείο. Ημείς, λέει, επίσταστε από πρώτης ημέρας αφής επέβην
εις την Ασία, πως με θυμών των πάντα χρόνων εγενώμη. Κάθισε 3 χρόνια, σας είπα, εις την αίθουσα. Σύν λέει γνωρίζετε, άρα τους καθιστά μάρτυρες. Από τον καιρό που ήρθα εδώ εις την Έφεσον, εις την Ασία, έτσι, αφής επέβην εις την Ασία, όλο τον καιρό μου, τα 3 αυτά χρόνια, πώς τα πέρασα ανάμεσά σας. Σας βάζω μάρτυρες. Εδώ τι βλέπουμε? Είναι το παράδειγμα. Αυτό που πρέπει να έχει ο Κυκλάρχης είναι το παράδειγμα. Να μπορεί να πει αυτές τις κουβέντες εις τα μέλη του κύκλου. Δεν με ξέρετε, δεν με μάθατε, δεν με γνωρίζετε. Πώς στάθηκα απέναντί σας? Ήρθα τάχα να σας εκμεταλλευτώ? Όχι, βεβαίως. Δεν ξέρω τι είναι τρόπο να σας εκμεταλλευτώ. Με χρήματα, με άλλους αποτέλους σκοπούς που μπορεί να έχω? Τίποτα. Σας αγαπάμε, γι' αυτό ήρθαμε να σας προσφέρουμε τον Χριστό. Εσείς λοιπόν γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ποιες ήταν οι διαθέσεις μου. Το να κρυφτείς μια μέρα, ένα μήνα, 2 μήνες, μπορείς να κρυφτείς. Αλλά να κρυφτείς όμως 3 χρόνια είναι νομίζω πολύ. Έτσι λοιπόν προβάλλει το παράδειγμα. Μην πείτε ότι είναι εγωισμός αυτό. Όχι. Εξάλλου γίνεται υπενθύμηση εις τους πρεσβυτέρους. Και αυτή έπρεπε να είναι το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό τους τα λέει εξάλλου. Δηλαδή τους προβάλλει την καλή έξωθεν μαρτυρία. Ναι, την καλή έξωθεν μαρτυρία. Αυτό που θέλαμε σε έναν κληρικό. Γιατί τάχα δεν θα το θέλαμε αυτό και σε έναν κυκλάρχη, σε μία κυκλάρχησα? Νομίζετε ότι εκείνοι που θα αποτελέσουν τον κύκλο δεν θα ρωτήσουν για σας? Ποιοι είσαστε εσείς? Πώς διάγετε? Τι μέρος λόγου είσαστε? Πιστεύετε ότι δεν θα ρωτούσαν? Βεβαίως θα ρωτούσαν. Και αν μάθουν καλά πράγματα, τότε δεν νομίζετε πως είναι κάπου περίπου εξασφαλισμένη η επιτυχία του κύκλου για να ανεβεί πνευματικότερα? Δηλαδή πρέπει, και αυτό δεν είναι εγωιστικό, πρέπει να αυξήσουμε το κύρος μας εις τους ανθρώπους που συναναστρεφόμαστε. Και το κύρος δεν είναι παρά η αυθεντία. Εάν η αυθεντία λείπει, δεν κάνουμε τίποτε. Εάν ο πατέρας δεν έχει αυθεντία, να πει το παιδί, το είπε ο πατέρας μου. Εάν η μητέρα δεν έχει αυθεντία, δεν μπορεί να σταθεί καμία αγωγή μέσα στο σπίτι. Εάν ο δάσκαλος ή ο καθηγητής δεν έχουν αυθεντία, τότε δεν θα γελάνε οι μαθητές εις βάρος του εκπαιδευτικού. Εσείς πιο πολλά είστε εκπαιδευτικοί, και οι κύριοι και οι κυρίες. Γιατί κάνουν τα παιδιά καζούρα? Γιατί λείπει η αυθεντία εις τον διδάσκοντα. Ενώ αντιθέτως, όταν μελετάει ο δάσκαλος, ποτέ μη πάτε αδιάβαστη, προσέξτε αυτό το σημείο, ποτέ μη πάτε αδιάβαστη, όχι στο σχολείο μόνο, αλλά και στον κύκλο σας, προσέξτε, θα πούν να, πρόχειρα πράγματα, θα αισθανθούν ότι προσβάλλονται. Και μάλιστα αν πείτε λίγο πιο πάνω, και στο σχολείο και στον κύκλο, λίγο πιο πάνω από την αντιληπτικότητά τους, λίγο, ξέρετε τι έχουμε? Ένα ανέβασμα του ακροατηρίου μας. Μερικοί έχουν σφαλμένη αντίληψη. Τι κάνουν? Λένε λίγο πιο κάτω, με το επιχείρημα ότι πρέπει να γίνουμε κατανοητοί. Μπορεί να γίνεις κατανοητός ανεβάζοντας τη στάθμη. Διότι αν θέλεις να γίνεις κατανοητός κατεβάζοντας τη στάθμη, αυτό λέγεται λαϊκισμός. Και είναι πολύ κακό πράγμα. Ο άλλος το αντιλαμβάνεται. Ενώ αισθάνεται μία υπερηφάνεια, φέρει πει το παιδί που ακούει στο σχολείο πράγματα τα οποία είναι πιο πάνω από εκείνα που ξέρει.
Α, εμείς, είμαστε υποδάσκαλοι, καθηγητές, πράγματα πιο πάνω. Συνεπώς, έχουμε αξία. Δεν πρέπει λοιπόν να κατεβαίνουμε, αλλά πρέπει να ανεβάζουμε. Αυτό δεν πετυχαίνεται παρά μόνον με την αυθεντία μας. Και αυτό λοιπόν, λέει εδώ ο Παύλος, εσείς γνωρίζετε ποιος εγώ εστάθηκα 3 χρόνια ανάμεσά σας. Έτσι κύρος και αυθεντία βοηθούν να γίνει κατανοητό, αγαπητοί μου, το ευαγγελικό κήρυγμα. Δηλαδή αυτά είναι μέσα, τρόποι για να γίνει κατανοητό εκείνο που θα τους πούμε. Όχι κατανοητό, αποδεκτό. Να πούν, α, έτσι είναι. Σε ένα δεύτερο χωρίο πηγαίνω, δεύτερο σημείο. Δουλεύων το Κυρίο με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πολλών δακρύων. Πω πω, αθάνατος Παύλος. Μη θα συγκλονιστείτε, μην απογοητευτείτε. Παρακαλέσω πάρα πολύ. Θα δούμε και κάτι άλλο παρακάτω. Δουλεύων το Κυρίο. Είμαι δούλος του Κυρίου. Δούλος με την έννοια την αρχαιοελληνική. Ναι, είμαι υποχρεωμένο να κάνω αυτό. Γιατί Άγιε Παύλε είσαι υποχρεωμένος και λες ότι είσαι δούλος Ιησού Χριστού, έτσι αρχίζει τις επιστολές του συνήθως, και ότι δουλεύεις εις τον Κύριο γιατί τον αγάπησε τον Χριστό. Έγινε σκλάβος του Χριστού. Το λέμε και εμείς πολλές φορές. Η αγάπη σου, λέμε, μας σκλάβωσε. Η αγάπη σου μας σκλάβωσε. Αν λοιπόν τώρα βγω και πω κήρυγμα και πω ότι είμαι σκλάβος της αγάπης του Χριστού γιατί με αγαπάει, ποιος ήμουνα εγώ? Ένας διώκτης ήμουνα. Και ποιος θα με ήξερε σήμερα? Αλλά η αγάπη του Χριστού ήρθε να με βρει εμένα. Γιατί εμένα? Ξέρω εγώ. Τι είδες εμένα? Ξέρω εγώ. Και του έχω γίνει σκλάβος του. Θέλω να τον υπηρετήσω. Θέλω να δουλέψω εις την υπηρεσία του Χριστού. Αλλά επειδή το αφεντικό είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο, είναι αυτός ο ανθρωπής σας Θεός Λόγος, να μην κινήσω και αισθανθώ ότι είμαι υπερήφανος. Α, η Δεσποινή Στάδε, η κυρία Τάδε, ο κύριος Τάδε, ο Κυκλάρχης ήρθε να μας κάνει θέμα και τα λοιπά. Έπαρσες. Ο Παύλος λέει με τα πάσης ταπεινοφροσύνης. Ναι, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης. Και λέει και κάτι άλλο, και πολλών δακρύων. Αν δεν ποτίσεις το χωράφι του Χριστού με πολλά δάκρυα, δεν γίνεται τίποτα. Είναι εκείνο που λέει ένας ψαλμικός στίχος, θα τον ξέρετε ίσως. Εισπύροντες εν δάκρυση, εν αγαλιάσι θερίουσι. Αυτοί που σπέρνουν, λέει, με δάκρυα, με αγαλίαση θερίζουν. Γιατί το πότισαν το χωράφι. Όπως ακριβώς θα έχω πολλή καρποφορία όταν έχω συχνά ποτίσματα στο χωράφι μου. Είδατε ωραία θέση του Παύλου. Έτσι θα σταθούμε και στεκόμαστε απέναντί σας. Ό,τι λέει και στην πρώτη προς Θεσσαλονική, στο δεύτερο κεφάλαιο, και είναι ένα χωρίο, το λέει 2 φορές ο Παύλος αυτό σε άλλο σημείο τότε, το δεύτερο, ότι σταθήκαμε απέναντί σας οσίως και δικαίως και αμέμπτος. Οσίως, δικαίως, αμέμπτος. Ξέρετε ότι αυτά αντιστοιχούν σε 3 συμπεριφορές μας. Μάλιστα, το οσίως αναφέρεται στη σχέση μου εμού με τον Χριστόν. Να είμαι εντάξει απέναντι στον Χριστόν. Και οι άνθρωποι γύρω μου θα πρέπει αυτό να το αντιληφθούν. Ότι είμαι εντάξει απέναντι στον Χριστό. Το δικαίως καθορίζει τις σχέσεις μου με τους άλλους. Δεν θα είμαι ο άδικος εν ευρία ενία άδικος, όχι. Δικαίως
στεκόμαστε απέναντι των άλλων ανθρώπων. Δεν τους αδικούμε σε τίποτα, δεν τους βλάπτουμε σε τίποτα, δεν ήρθαμε να τους ζημιώσουμε. Και το αμέμπτος αναφέρεται στο πρόσωπό μας, ότι δεν κλείδωσα την πόρτα του σπιτιού, του δωματίου μου και μπορώ εκεί να κάνω ό,τι θέλω. Κάτι που αφορά πια στον εαυτό μου. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι ο κύκλος μου πρέπει αυτά τα πράγματα να τα αντιληφθεί. Δεν θα τα επιδείξω κατά τρόπον επιδεικτικών. Όχι. Θα φανούν όμως. Όπως το κακό δεν κρύβεται, έτσι και το καλό δεν κρύβεται. Αναμφισβήτητα, έτσι είναι. Όταν κανείς είναι έντιμος άνθρωπος, σωστός, δεν σε πιάνει ο άλλος να λες, ακούστε, ψέματα. Δεν πειράζει αν σε κατηγορήσει λίγο, ας πούμε, άργησαν. Και αρχίζουμε εκεί κάτι δικαιολογίες και λέμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Να σας πω κάτι από τον εαυτό μου. Ανάποδο είναι, αρνητικό είναι αυτό που θα σας πω. Πήγαινα να βγάλω, ήμουνα πρώτιο καταξίου γυμνασίου, 10 χρονών. Να βγάλω μία ταυτότητα για να την έχουμε στο λεωφορείο, το εισιτήριο και η Φυσιά. Μαρούσι ήταν 2 δραχμές. Εμείς θα πληρώναμε 1 δραχμή με το μαθητικό αυτό εισιτήριο. Ήδη είχαμε φορέσει το πηλίκιό μας. Βάζα λοιπόν την οδόντα του Ιού. Κάπου θα περνούσα μια ξερορεβατιά, η οποία κατεβάζει νερό μόνον, είναι του Κηφισού παραπόταμος, μόνον όταν βρέχει πολύ. Αλλιώς είναι ξεροπόταμος. Έχει δε πάρα πολλά βατά. Σημεία να κατέβει κανείς κάτω στην κήτη αυτού του ξεροποτάμου. Και η γέφυρα από πάνω που περνούν τα αυτοκίνητα. Όταν πήγα να βγω φωτογραφία, είχα το πηλίκιο, πρώτη φορά το φορούσα το πηλίκιο, πιθανώς να ήταν και λίγο μεγαλύτερο. Το έβαλα, κοιτάξτε με, θα σας κάνω και το σχήμα έτσι. Και τα αυτιά μου είχαν κατεβεί από εδώ. Μου λέει ο φωτογράφος, τόσες φορές τον γνωστός ήταν, παιδάκι μου, μου λέει, μην το κατεβάεις τόσο πολύ το πηλίκιο, γιατί θα σου στραβώσουν τα αυτιά. Η απλότητα θα έλεγε να πω, σας ευχαριστώ πολύ. Τέλος. Έπλασα ολόκληρον μύθον. Και τι είπα τώρα στον μύθον αυτόν? Ότι ξέρετε, περνούσα μια γέφυρα και φοβόμουν να μην μου πάρει ο αέρας στο πηλίκιο, γι' αυτό το ευήθησα πολύ κάτω κλπ. Ως προς τι όλα αυτά? Θα μου πείτε γιατί το θυμάμαι. Μπορώ να μην το θυμάμαι αυτό το ψέμα μου, που ήταν μύθος ολόκληρος. Όταν οι άνθρωποι μου στον κύκλο με αντιληφθούν ότι λέω την αλήθεια, δεν λέω παραμύθια, δεν λέω ψέματα, τότε θα με πιστεύουν. Και μάλιστα κάποιες φορές μπορεί να πω κάτι σαν αστείο εγώ σε κάποιους ανθρώπους, επειδή μπορεί τώρα να με πιστεύουν πάρα πολύ, να μην αντιληφθούν ότι είναι ψέματα αυτό. Και να λέω εγώ τώρα, α, αυτό που σας είπα είναι αστείο, γιατί δεν το εξέλαβαν ως αστείο, αλλά σαν σοβαρό. Εκεί πρέπει να φτάσουμε. Έτσι είναι. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε. Να αποκτήσουμε, αγαπητοί μου, συνείδηση. Να αποκτήσουμε συνείδηση ότι είμαστε διάκονοι του Λόγου του Θεού. Ξέρετε τι ωραίο πράγμα να πάρει κανείς τον τίτλο ότι είναι διάκονος του Λόγου του Θεού, διάκονος υπηρέτης του Λόγου του Θεού. Το λάμδα κεφαλαίο και το λάμδα και μικρό, δηλαδή του Ιησού Χριστού, για ό,τι είπε, για τα λόγια του. Οπότε το λάμδα μικρό, η διδασκαλία του. Πηγαίνουμε, αγαπητοί μου, σε ένα τρίτο σημείο. Λέει ο Παύλος, ως ουδέν υπεστηλάμην των συμφερόντων του μη αναγγείλε ημίν και διδάξε ημάς δημοσία και κατοίκους. Σε τίποτα δεν υπεστηλάμην, θα σας το εξηγήσω πιο κάτω.
από ό,τι συμφέρει σε εσάς. Να μην σας το πω και να σας διδάξω και δημόσια και ιδιωτικά κατοίκους. Αλλά πριν προχωρήσω, να δούμε το υπεστηλάμιν, αυτό που λέει ως ουδέν υπεστηλάμιν να σας μιλήσω ό,τι συμφέρει σε εσάς. Αυτή η υποστολή την ξέρουμε σαν ουσιαστικό όταν υποστέλουμε τη σημαία, υποστολή λέει τη σημαίας. Αλλά αυτή η υποστολή δεν είναι μόνο μια κίνηση μηχανική, αλλά είναι και μια κίνηση που αναφέρεται εις των λόγων. Όχι βέβαια το λόγο του Θεού, γενικά εις των λόγων. Θα μπορούσε να πει ένας δάσκαλος στο σχολείο ότι ουδέν υπεστηλάμην, παιδάκια μου, που να μην σας το πω. Και πολύ περισσότερα από εκείνα τα οποία λέγει το αναλυτικό πρόγραμμα. Προσέξατε αυτό. Συνεπώς, υποστέλω, θα πει υποκρύπτω, θα πει μετριάζω. Δεν σας τα λέω όλα, γιατί ή δεν έχω χρόνο ή βαριέμαι ή ό,τι θέλετε πείτε. Είδατε λοιπόν να το χρησιμοποιεί ο Παύλος αυτό το ρήμα ως ουδέν υπεστηλάμην. Και θέλετε ακόμη και κάτι περισσότερο. Υποστολή είναι και όταν πούμε πράγματα τα οποία είναι νόθα. Νόθα δεν είναι σωστά πράγματα. Όταν ο εκπαιδευτικός πει στο σχολείο στους μαθητάς το και το αλίμονο, πει ανάποδα πράγματα που να είναι πράγματα φθοράς. Λοιπόν, ό,τι συμφέρει λέει σε εσάς. Συνεπώς, τι συμφέρει σε εσάς? Να σας μιλήσω και να σας πω για θέματα ήθους και πίστεως, δηλαδή ηθικά και δογματικά. Πάρα πολλές φορές νομίζομαι ότι επειδή λέει δεν σηκώνει το επίπεδο των μαθητών μας, των κυριών του κύκλου, των κυρίων των κύκλων, δεν λέμε πράγματα. Σας το πω στην αρχή αυτό που κάνουμε, καταντάμε να γίνομαι λαϊκιστέ. Όχι. Τι, θυμάμαι όταν πρωτόρθα εδώ στην Λάρισα πριν από 40 χρόνια, μου υπόθηκε, γιατί κάποιος με είχε ακούσει, ήταν κληρικός, θεολόγος βεβαίως, κάποιος με είχε ακούσει και έλεγα τότε στα κατηχητικά σχολεία, όσοι ήσαν μαθήτριες στη δεκαετία του 60 επί παραδείγματι, και με τι είναι αυτά τα οποία λες, μου λέει, θεολογίες και δογματικά πράγματα, και ποιος τα καταλαβαίνει αυτά? Ευτυχώς ηλικία είχα και δεν τον άκουσα. Ναι, σας το βεβαιώνω αυτό. Δηλαδή να μην μιλήσω τίποτα που να είναι δογματικό, αλλά να πω, ήτανε τότε λέγεται αυτό στα κηρύγματα όλων των ιεροκηρύκων και τα λοιπά, πρακτικά πραγματάκια, ακούστε, πρακτικά πραγματάκια. Όχι πρακτικά πραγματάκια, θα πούμε και τα πρακτικά πραγματάκια. Δεν υπάρχει αντίρρηση, που μάλιστα αναφέρονται και στο ήθος. Αλλά θα μιλήσουμε και για δογματικά, διότι εκείνο που συγκρατεί τα πρακτικά πραγματάκια είναι το δόγμα. Όταν ξέρω ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, όταν ξέρω ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν, ότι με βλέπει, ότι δεν θα κάνω κάτι που δεν πρέπει και το οποίο να ανήκει στο ήθος. Λέει η Φερυπίνη Σοφία Σιράχ, λέει το εξής: μη πεις κλείστηκα στο δωμάτιο, στο διαμέρισμά μου, έζησα το φως, τα ντουβάρια με προστατεύουν, κανείς δεν με βλέπει. Εκεί δεν αναφέρεται ειδικά, αν θέλετε, στη μοιχεία. Όχι, λέει ο ιερός συγγραφεύς, οφθαλμοί Κυρίου μυριοπλάσιοι ηλίου. Είναι μύριες φορές περισσότερο φωτεινή η οφθαλμή του Κυρίου. Οπότε, αν εγώ μπω σε έναν πειρασμό να κάνω κάτι, γιατί κανείς δεν με βλέπει, μα με βλέπει ο Θεός, και θα έχω τις επιπτώσεις. Το δόγμα χρειάζεται. Μόνο χρειάζεται.
για να προσφέρω και την αληθινή λατρεία εις τον Θεό. Εάν δεν κατέχω το δόγμα, τότε δεν μπορώ να προσφέρω αληθινή λατρεία εις τον Θεό. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Έτσι λοιπόν βλέπουμε εδώ ότι δεν πρέπει να μετριάσουμε, να υποκρύψουμε, να μην αναφέρουμε καθόλου πιθανώς ό,τι αφορά στο συμφέρον του ακροατηρίου μας. Προσέξτε κάτι και να το έχετε αυτό και επιχείρημα στην ιστορία των αγιογραφικών κύκλων. Τι λέει εδώ? Ημίν διδάξε ημάς δημοσία και κατοίκους. Α, δηλαδή υπήρχε και ιδιωτική προσπάθεια. Βέβαια. Θα σας έλεγα, ο μακρινός πρόγονος των αγιογραφικών κύκλων είναι εδώ που λέει ο Παύλος αυτό. Και ύστερα στο κάτω-κάτω της γραφής δεν υπήρχαν ναοί τότε μέσα σε ένα εχθρικό περιβάλλον που ήταν ιδωλολάτρια, ή οι Ιουδαίοι που ήταν χειρότεροι από τους ιδωλολάτρες. Τι έμενε μόνο? Έμενε η εξοχή, όπως έκαναν τώρα τελευταία οι Ρώσοι. Πήγαιναν, λέει, σε χιονισμένα τοπία εκεί να κάνουν λειτουργία. Και ξέρετε, η ρωσική λειτουργία κρατάει πολλές ώρες. Στην εξοχή, σε υπόγεια και σε σπίτια. Μάλιστα, ορίστε. Δημοσία και κατοίκους. Τα σπίτια προσεφέροντα. Είναι συνεπώς των αγιογραφικών κύκλων μακρινός πρόγονος η Αγία Γραφή. Διότι έτσι εγίνοντο. Και έρχεσαι και μου λες ότι είναι νεωτερικά πράγματα και εξωεκκλησιαστικά, παρεκκλησιαστικά πράγματα είναι αυτά, έτσι το λένε. Αν σε βγάζω αγράμματο και σε κολλάω στον τοίχο, αν μου λες αυτά, και αν είσαι μάλιστα και θεολόγος και δεν ξέρω τι, θα σε κολλήσω στον τοίχο ή παπάς. Όχι, αγαπητέ μου, δεν είναι τα πράγματα έτσι. Για να ξέρουμε, να το έχετε υπόψη σας αυτό, για να ξέρουμε να απολογούμε τα. Έτοιμοι, λέει ο Απόστολος Παύλος, αΐ προς απολογίαν, έτσι, έτοιμοι πάντοτε προς απολογίαν για τον καθένα που μας ζητάει λόγο για την ελπίδα μας. Τότε ένα από τα ονόματα του χριστιανισμού ήταν και το όνομα ελπίδα. Σας το είπα για την ιστορία. Λοιπόν, έτσι, πολύ σπουδαίο αυτό. Ας προχωρήσουμε σε ένα τέταρτο σημείο. Προσέχετε αυτής και απαντή το ποιμνίο, ενώ ημάς το Πνεύμα το Άγιον έθετο ποιμένη την Εκκλησία του Θεού. Προσέχετε τους εαυτούς σας και όλο το ποιμνίο σας, όσους σας ενεπιστεύθη ο Κύριος, ενώ εν το οποίο ποιμνίο ημάς εσάς σας έθετο υπευθύνους το Πνεύμα το Άγιο να ποιμένετε την Εκκλησία του Θεού. Μας πρώτο σημείο στο οποίο θα έπρεπε κανείς πολύ να μείνει είναι η προσοχή του εαυτού μας. Όταν, ξέρετε, ετοιμάζουμε ένα θέμα, ο πρώτος που μαθητεύει στο θέμα αυτό είμαστε εμείς. Αυτό μπορούμε να το λέμε στους ανθρώπους μας. Ναι, αγαπητοί μου, ετοίμασα μερικά πράγματα, γιατί έπρεπε να τα ετοιμάσω, γιατί σας θεωρώ ότι είστε σπουδαίοι. Δηλαδή, πρέπει να σας προσέξουμε. Γι' αυτό λοιπόν τώρα πρέπει να σας πω ότι ο πρώτος ωφελημένος είμαι εγώ, που ασχολήθηκα με το θέμα που σας λέω εσάς. Δεν μπορώ λοιπόν σε εσάς να λέγω και εγώ να μην ωφελούμε. Δεν είναι δυνατόν αυτό ποτέ. Αλλά οπουδήποτε, όταν πάμε καμιά φορά να ψωνίσουμε στην αγορά, ξέρετε πόσο προσέχω στην αγορά, στις δοσοληψίες μου κτλ. Μπορούμε να κάνουμε κάποια παζάρια. Ιδίως οι γυναίκες αγαπάνε τα παζάρια στην αγορά, αλλά να μην είναι υπερβολικά. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί θα μας χαρακτηρίσουν. Λέω στον πατέρα Πολύκαρπο, επί παραδείγματι, όταν μου προτείνει κάτι διαφορετικό, όχι, όχι, του λέω, αυτή τη στιγμή που αγοράζουμε κάτι, μην ξεχνάς ότι κάνουμε ποιμαντική.
Μπορεί να μην τους μιλάμε, ξέρω εγώ, για τον Χριστό και τα λοιπά, αλλά είναι το καλό παράδειγμα. Προσοχή. Ένας γέροντας είπε στον υποτακτικό του, είναι στο γεροντικό, του λέει πάμε. Πού, πάμε. Βγήκαν έξω στην πόλη, γύρισαν όλη την ημέρα και γύρισαν στο κελί τους. Λέει, είπες να πάμε, τι κάναμε. Μα δεν κάναμε τόση δουλειά. Τι κάναμε, λέει ο υποτακτικός. Μα όλους αυτούς που γυρίσαμε δεν τους δώσαμε ένα καλό παράδειγμα στη σχέση μας και στην καλημέρα που ακόμη είπαμε. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Μερικοί το ξεχνούν αυτό το πράγμα. Πρέπει λοιπόν πάρα πολύ να προσέχουμε τον εαυτό μας. Να είμαστε εντάξει έναντι όλων, όλων. Έτσι όταν λέει εδώ προσέχετε εαυτής, θα πρέπει πράγματι να προσέχουμε τον εαυτό μας σε οτιδήποτε. Πάμε παρακάτω. Μάλιστα, συγγνώμη, και το λέει έτσι επιγραμματικά αυτό η Παλαιά Διαθήκη. Είναι στον μετά την πεντάτευση που έχουμε Ιησού στον Αβή. Εκεί το λέει. Πρόσεχε σε αυτό και φύλαξον την ψυχή σου σφόδρα. Πρόσεχε τον εαυτό σου και να φυλάξει, λέει, την ψυχή σου, κοιτάξτε, σφόδρα. Πάρα πολύ. Έτσι θα λέγαμε, πρέπει πάντοτε να προσέχουμε, αγαπητοί μου, είτε είναι παρόντες εκείνοι που μας βλέπουν, είτε είναι απόντες εκείνοι που θα μας έβλεπαν πιθανώς. Και μόνοι μας να είμαστε. Έρχεται ένας λογισμός, από εκεί πέρα φύγε. Ότι είπε ο Χριστός στον διάβολο, είπα γιο πίσω μου Σατανά, είπα γιο πίσω μου, αφύγε από εδώ πέρα. Γιατί προσβάλλει τον εαυτό μου, για να μην μπορεί να προσγειωθεί το Πνεύμα το Άγιον να με φωτίσει. Το εμποδίζω το Πνεύμα το Άγιον να με φωτίσει. Ακόμη τότε μόνο κατά θείαν δικαιοσύνη, που έλεγε ο μακαριστός θεολόγος, κατά θείαν δικαιοσύνη, τότε μόνο θα μπορώ να φυλάξω τις ψυχές των μελών του κύκλου μας. Έχω μάθει να φυλάτω εγώ τη δική μου ψυχή κατά θείαν δικαιοσύνη. Ένα ακόμα σημείο που μπορούμε να δούμε σε αυτό που είπαμε είναι ότι το Πνεύμα το Άγιον μας εκλέγει και μας ορίζει στο έργο το δικό του. Καλά, αναδεικνύει των κληρικών. Και εμένα που είμαι λαϊκός, ναι, γιατί όχι. Γιατί όχι. Τη στιγμή που χρησιμοποιείς το Λόγο του Θεού και θα έρθει να βοηθήσει ο Λόγος του Θεού την Εκκλησία, αναφυσβήτηται. Θα σε βοηθήσει και θα έρθει να σε εγκαταστήσει στο έργο αυτό. Διότι ενδιαφέρει το Πνεύμα το Άγιον αυτή σου η εγκατάσταση. Έχουμε συνείδηση ότι μας καθιστά διακόνους του Χριστού το Πνεύμα το Άγιον. Πρέπει να έχουμε συνείδηση, δηλαδή επίγνωση, να το νιώσουμε αυτό το πράγμα και να προχωρήσουμε σε ένα πέμπτο σημείο. Διό, λέει ο Παύλος εις τους πρεσβυτέρους της Εφέσου που τους μιλάει εις την Μίλητον, διό γρηγορείτε, μνημονεύοντες ότι τριετία νύχτα και ημέραν ούκ επαυσάμιν μεταδακρύων νουθετών ένα έκαστο. Τι ωραίο χωρίο. Διό γρηγορείτε, μένετε ξύπνοι. Μόνο εκείνος ο οποίος είναι εν εγρηγόρση, δηλαδή ξυπνητός, έχει τεταμένη την προσοχή. Δεν σημαίνει ότι θα πάω να κοιμηθώ το βράδυ στο κρεβάτι μου, αλλά η προσοχή μου, το ενδιαφέρον μου θα είναι σε κατάσταση εγρηγόρσεως. Μόνο αυτός μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά του. Και τι επικαλείται εδώ ο Παύλος? Κάτι που είναι από τον εαυτό του. Δεν πειράζει αν πούμε κάτι για τον εαυτό μας. Εσείς τα παιδιά σας δεν λέτε ό,τι πρέπει να πείτε? Να, ένα παράδειγμα που το λέει και ο Τοβίτ, το λέει στον Τοβία. Παιδάκι μου, λέγει, όταν εγώ πεθάνω, μη παραμερίσεις τη μάνα σου, μη την υπερίδεις, την περιφρονήσεις,
γιατί αυτή πέρασε πολλούς κινδύνους, πολλούς κινδύνους για να σε γεννήσει. Θυμάμαι τη μάνα μου, τη δική μου τη μάνα, την προσωπική μου μάνα. Πόσες φορές το έλεγε αυτό, ότι η μάνα τώρα της πόδι το έχει στο λάκκο προκειμένου να συλλάβει, να γεννήσει κτλ. Ναι, λίγες γυναίκες πεθαίνουν παλαιότερα, πολύ περισσότερες. Με εκείνους τους πειρατούς που είχαν, τους επιλοχίους πειρατούς κλπ. Κλπ. Που δεν υπήρχαν αντιβιωτικά και ό,τι άλλο. Ναι, είδατε τι λέγει. Ότι πολλούς κινδύνους είδε η μάνα σου για σένα. Το λέει ο πατέρας. Μπορούσε να το πει όμως και η μάνα. Μπορεί να το πει και ο πνευματικός ηγέτης, ο κυκλάρχης, ο κατηγητής. Ότι το είπα κάποτε, να σας το πω ένα πολύ απλό τώρα μου έρθει στο μυαλό. Λέω σε μια κυρία πάρα πολλά χρόνια πίσω. Έρχεστε να ακούτε, είμαστε στον παλιό Αγίου. Έρχεστε να ακούτε λίγο λόγο Θεού. Αλλά ξέρετε, άρχισε διάφορες δικαιολογίες. Τι δηλαδή? Αγαπητοί μου, αυτή η γυναίκα έμενε στην οδόν, πώς λέτε αυτός ο δρόμος, όχι Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας. Βασιλής Σοφίας. Πιο, λίγο πιο κάτω από τον Άγιο Αχίλιο. Κυρία μου της λέγω, εγώ έρχομαι από το βουνό που είναι πολλά χιλιόμετρα και εσείς λέτε δεν μπορείτε που είσαστε μόλις λίγα βήματα πιο κάτω από τον Άγιο Αχίλιο. Ορίστε, θα το πούμε αυτό, γιατί να μην το πούμε? Γιατί να μην το πούμε? Έλεγχος είναι. Δεν είναι έλεγχος. Υπόμνησης είναι. Δεν είναι υπόμνησης. Όπως και αν έχει το πράγμα. Λοιπόν, έτσι θα υπενθυμίσουμε. Και εδώ τι υπενθυμίζει τώρα ο Παύλος? 3 χρόνια είμαι μαζί σας. Και τη νύχτα και την ημέρα. Ναι, δεν σας είπα στην αρχή ότι έμεινε στην Έφεσο 3 χρόνια? Δεν σας είπα ότι ακατάλληλες ώρες επήγαινε να κάνει μάθημα, κατήγηση σε αυτή τη σχολή του τυράννου? Επαναλαμβάνω, τύραννος είναι όνομα. Και ήρχονται όσοι βέβαια εδέχονται το κήρυγμα του Ευαγγελίου να τον ακούσουν. Και μάλιστα ο Χόλσινερ λέει κάτι όμορφο, έτσι πολύ γραφικό, γρήγορα γρήγορα, επειδή ο Παύλος όπου πήγαινε, και στην Κόρυθο και οπουδήποτε, και έμενε λίγο περισσότερο, αμέσως δουλειά με τα χέρια. 3 χρόνια δεν θα δούλευε ο Παύλος εις την Έφεσον? Θα τρώγε το ψωμί του δωρεάν? Ποτέ. Αν είναι δωρεάν αυτό, αλλά τέλος πάντων. Έτσι το πίστευε ο Παύλος και αυτό τον τιμά ιδιαιτέρως. Λέει το εξής, ήταν στον αργαλιό και γρήγορα γρήγορα λέει, πετούσε την ποδιά που φορούσε, την προστέλα όπως την ποδιά που φορούσε, που έκανε αυτά τα αντίσκηνα σκηνές και τα λοιπά, και μάλιστα με κατσικίσιο τρίχωμα που είναι σκληρό το κατσικίσιο, όχι όπως το πρόβιο. Έπαινε τα χέρια του και γρήγορα γρήγορα έφευγε και πήγαιναν και του πέραν την ποδιά. Κάποιοι του πέραν την ποδιά και μόνο γιατί την ακουμπούσαν επάνω σε έναν άρρωστο, ο άρρωστος γινόταν καλά. Μα εκείνη την νυχδωμένη ποδιά, εδώ είναι η χάρις του Θεού. Όταν κανείς ξέρει πως να κινείται. Ναι, εκείνη η λιγδωμένη ποδιά. Και γύρευε όταν γύριζε πίσω ο Παύλος την ποδιά του, πού να τη βρει την ποδιά του? Λοιπόν, και όχι 3 χρόνια, αλλά και μέρα και νύχτα. Φανταστείτε εδώ το δημόσιο κήρυγμα, σχολή τυράννου, πείτε ότι εδώ μέσα είναι μια αίθουσα. Και βέβαια μιλάει ο Παύλος στους χριστιανούς ή στους υποψηφίους χριστιανούς. Μιλούσε όμως και στα σπίτια. Μιλούσε και κατηδίαν. Αν κάποιος είχε απορίες, εάν κάποιος είχε προβλήματα, ποικίλα προβλήματα, να μείνει μαζί του, να τον βοηθήσει. Αυτό μπορεί να το κάνει ένας κυκλάρχης, μια κυκλάρχησα. Να μείνει στο τέλος με ένα πρόσωπο που τον θέλει, που χρειάζεται ένα κάτι. Λυπάμαι σε αυτό το σημείο που όταν περνάτε πολλές φορές ο κόσμος. Να σας προσχολήσω, λέει γέροντα λίγο. Τώρα όμως δεν αντέχω πια να είμαι όρθιος. Θα λιποθυμίσω, δεν αντέχω. Γιατί γέρασα? Γι' αυτό, όχι τι άλλο, γιατί δεν μπορώ. Αλλά ξέρετε πόσο λυπάμαι. Πάρα πολύ λυπάμαι.
όπως με τον Άγιον που, τον Άγιον που του υπόθηκε θεύγα και σώσου ασθένειος, όσος ασθένειος. Πήγε μια κυρία, μεγαλοπιασμένη κυρία, και δεν διδάχθηκε και πήγε πίσω στην Αλεξάνδρεια και λέει στον Πατριάρχη, δεν με δέχθηκε. Αφού σου είπε ότι δεν σε δέχθηκε, αν ήξερες τι προσευχή θα κάνει που σου είπε δεν σε δέχθηκε. Ναι, είχε το λόγο του. Ήταν αυτοκρατορικός. Ήταν σε παλάτι μέσα. Έζησε παλατιανά. Ήταν καθηγητής των παιδιών των αυτοκρατόρων κτλ. Και αν του ξυπνούσε μέσα του πάλι καμιά επιστροφή να φύγει από την έρημο, που ήταν κακοτράχαλη η έρημος, είπε λοιπόν, δεν σε δέχομαι. Είναι αυτά τα παράξενα, εντός αγωγικών, τα παράξενα που έχουν κάποτε οι Άγιοι. Και πόσο λέει θα έχει κλάψει και τι προσευχή θα έκανε για σένα. Και ούτω καθεξής. Πάντως το θέμα είναι ότι και μέρα και νύχτα φροντίζει ο γνήσιος ποιμένας Κυκλάρχης και λοιπά, πώς να βοηθήσει με κάθε τρόπο τα μέλη του κύκλου του, του κατηχητικού του σχολείου. Βέβαια σας επαινώ λίγο πολύ, όλοι κάτι έχετε από αυτά όλα, το έργο του Θεού που είναι η διακονία του Θεού. Και βέβαια δεν μπορεί παρά να σκέπτεται, να προσεύχεται, να συντάξει πιθανώς ένα κατάλογο. Πώς είναι στον κύκλο σας, 20, 30, πολύ ωραία. Συντάξετε ένα πίνακα. Δεν σας λέω να τα λέτε όλα τα ονόματα σε μία προσευχή σας, για να έχετε μία αναλυτική δουλειά, δηλαδή για τους 10, ξέροντας τα προβλήματα του καθενός, της καθεμιάς που είναι γυναικοί κύκλοι και τα λοιπά. Κύριε, θυμίσου την κυρία Μαρία, η οποία δεν έχει καλή συμπεριφορά ο άνδρας της και τη βασανίζει και λοιπά και λοιπά, ώστε η προσευχή μας τουλάχιστον να καταλάβει, να απλωθεί σε 10 ονόματα, σε 5 ονόματα. Ναι, έτσι αν δεν προσευχόμεθα δια τα μέλη των κύκλων μας, τι κάνουμε? Και εκείνο δε το μεταδακρύον, κάνει ένα σχόλιο πάνω στο μεταδακρύον ο Ιερός Χρυσόστομος. Λέει, όταν είναι ο άλλος σκληρός, έχει αντίλογο, δάκρυσε. Κάπου λέει, με τα δάκρυα τα δικά σου θα μαλακώσει. Όσο σκληρός και να είναι θα πει, κοίταξε, δακρύζει για μένα. Τι ανάγκη με είχε, αλλά δακρύζει για μένα, θα μαλακώσει. Πράγματι είναι σπουδαίο το στοιχείο των δακρύων όταν ο ποιμενόμενος για προσωπικό του λογαριασμό το αντιληφθεί. Πολύ σπουδαίο. Έξω το πως βλέπει ο Θεός τα δάκρυα, έξω το πως βλέπει ο Θεός τα δάκρυα, είναι άλλη ιστορία εκείνο. Εδώ δε νουθετών ένα έκαστο λεγόμενη ατομική ποιμαντική, όχι η ομαδική αλλά η ατομική ποιμαντική. Και πηγαίνω στο έκτο σημείο και τελευταίο από όσα έχω συλλέξει. Και τα νυν παρατίθεμε ημάς αδελφοί το Θεό και το λόγο της χάριτος αυτού, το δυναμένο επικοδομήσε και δούνε ημίν κληρονομίαν εν της υγείας μέσης πάση. Τι γίνεται εδώ? Ακούστε αγαπητοί, ο Παύλος θα φεύγε. Δεν μπορούσε να είναι πάντα μαζί τους, αλλά και μαζί τους να ήταν, το ίδιο πράγμα θα έλεγε. Τι δηλαδή? Τώρα λέει, σας παραθέτω στα χέρια του Θεού. Δεν είναι ούτε η ικανότης, ούτε η εξυπνάδα, ούτε η ευστροφία του κυκλάρχου της κυκλάρχησας για να κρατήσει σε ακμεότητα τον κύκλο της, τον κύκλο του. Αλλά είναι η χάρη του Θεού. Είναι η χάρη του Θεού. Πάντα πρέπει να παραθέτουμε τους άλλους, όσο και αν εμείς δουλέψουμε πάνω στον άλλον άνθρωπο, να παραθέτουμε πάντοτε αυτόν τον άνθρωπο στα χέρια του Θεού. Αλλιώτικα
σαν να ιδιοποιούμεθα το έργο του Θεού. Δεν είναι δικό μας. Ιδιοποιούμεθα το έργο του Θεού. Δεν είναι δικό μας. Το ξαναλέγω. Και τότε, αγαπητοί μου, θα φροντίσει ο Θεός για το πίμνιο. Και τελειώνω, γιατί τελείωσε και η ώρα. Η ανάθεση του έργου του Θεού στη χάρη και στην πρόνοια του Θεού είναι πολύ σπουδαίο. Πολλοί από μια έπαρση ιδιοποιούνται, σας είπα, το έργο του Θεού. Ακόμη σας θυμίζω εκείνη την παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Όταν αυτός ο καλός Σαμαρίτης πήρε αυτόν τον τραυματή από το δρόμο και τον ανέθεσε, που περιέπεσε εις τους ληστάς, εις τον Πανδοχέα. Ο Πανδοχεύς είναι ο κληρικός, ο ποιμή, και το Πανδοχείο είναι η Εκκλησία. Του λέει, να επιμεληθείς, πάρε και χρήματα. Ακούστε τώρα τη φρασούλα. Ό,τι αν προσδαπανήσεις, εγώ εν το επανέρχεσθε με, αποδώσωση. Ακούστε, ακούστε. Ό,τι αν προσδαπανήσεις. Τι είναι αυτό το προσδαπανήσεις? Δηλαδή κάνεις περισσότερα έξοδα. Ξέρετε τι είναι? Είναι τα δάκρυα τα προσωπικά σου για τον άλλον άνθρωπο. Η φροντίδα σου ιδιαίτερα. Οι θυσίες σου ιδιαίτερες. Γιατί τα άλλα, τα που πήρε, ας πούμε, τα φλουριά, είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας. Ναι, τον πήγαν να βαφτιστεί, τον πήγαν να εξομολογηθεί. Εσύ τι έδωσες? Αν προσδαπανήσεις, παραπάνω δηλαδή δαπανήσεις, και αυτό είναι το πάρα σπουδαίο σημείο, που αυτό και ο Θεός το βλέπει, θα σου το αποδώσω, λέει, αλλά και οι ίδιοι οι άνθρωποι που ποιμένονται αυτό το πράγμα θα το δουν. Αν έτσι κινηθούμε, αγαπητοί μου, τότε σίγουρα η ποιοτική στάθμη των αγιογραφικών κύκλων μας ανεβαίνει πολύ. Και ένα τελευταίο, αφού τελειώσαν όλα, ό,τι είχε να τους πει τους το είπε. Τότε λέει, ακούστε, ταύτα λοιπόν, ο Παύλος, θυς τα γόνατα αυτού, συν πάση αυτής προσήφκατο. Γονάτισε και μαζί τους έκανε προσευχή. Να μάθουμε και με τους ανθρώπους μας που ποιμένουν και τους λέμε λίγα λόγια, να κάνουμε προσευχή, ώστε να κατασφραγίζει η αγάπη του Θεού την ασφάλεια των ανθρώπων μας. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.